Η κρίση στέγει στο Ηράκλειο και όλες τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης οξύνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, υποβάλλοντας σε μια τεράστια ταλαιπωρία όσους αναζητούν να νοικιάσουν σπίτι. Τώρα είναι πολύ δύσκολα το καλοκαίρι. Να ξενοικιάσεις δηλαδή τώρα για να βρεις, πάρα πολύ δύσκολα. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που ψάχνουν σπίτι, δεν μπορούν να βρουν με τίποτα. Και όταν έχεις κατοικίδιο, θέσουν και ασκαλείς. Είναι ακόμα πιο δύσκολη. Οι επιλογές περιορίζονται κατά πολύ. Τα περισσότερα ακίνητα αυτή την περίοδο προσφέρονται μόνο για βραχυχρόνια μίσθωση μέσα από πλατφόρμες. Τα λιγοστά διαθέσιμα σπίτια ενοικιάζονται σε τιμές Μανχάταν αν πληρούν στοιχειώδεις σύγχρονες προδιαγραφές. Είναι γύρω στα 300 ευρώ και είναι στα 20 τετραγωνικά. 20-25 τετραγωνικά. Είναι γύρω στα 45 τετραγωνικά στα ίδια λεφτά που νοικιάζει στο κέντρο. Απλά όσο πιο κέντρο, πληρώνει στο κέντρο. Δεν πληρώνεις στο σπίτι, πληρώνεις απλά το κέντρο. Ό,τι είναι όλα δίπλα, οπότε... Ό,τι είσαι κοντά στο κέντρο, ας πούμε. Ό,τι θέλεις είναι μες στην πόρτα σου. Οι τιμές για λιγοστά τετραγωνικά που καλύπτουν με τα βία στις σύγχρονες βιωτικές ανάγκες ακούγονται και είναι υπερβολικά αυξημένες, αφού η προσφορά δεν καλύπτει τη ζήτηση. Τα 100 τετραγωνικά μέτρα για να στεγάσει μια οικογένεια δηλαδή, αυτή τη στιγμή ανάλογα με την παλαιότητά του ή, και τη θέση του, μπορεί να κυμαίνεται από 500 ευρώ και να φτάνει και τα 900 ευρώ. Έβρισκα γύρω στα 40 τετραγωνικά τουλάχιστον 500 ευρώ, το λιγότερο, στο κέντρο ιδίως. Κέντρο καλοκαιρινού πάνω, είμαι 25-27 τετραγωνικά, είμαι 2,20 εγώ, καλά είμαι, απλά είμαι χωρίς κοινόχρηστα. Όπως εξηγούν οι παράγοντες της αγοράς, η άνοδος των τιμών για τη μίσθωση ακινήτων θα συνεχιστεί, αφού το χαμένο έδαφος από το πάγωμα στον κατασκευαστικό κλάδο το 2018 μέχρι και σήμερα θα πάρει χρόνια για να καλυφθεί. Και αυτό με την αίρεση να υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των οικοδομικών υλικών. Αφενός μεν δεν κτίζονται καινούργιες οικοδομές και αφετέρου αυτές που υπάρχουν διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση. Όπως εξηγεί ο Κώστας Αράπογλου, η λύση στην οποία στρέφονται τα νέα ζευγάρια, πέρα από το πρόγραμμα Σπίτι μου, στο οποίο και πάλι υπάρχει έλλειψη στην προσφορά σπιτιών, είναι η αγορά οικοπαίδων σε κοντινούς οικισμούς στο Ηράκλειο και τις άλλες μεγάλες πόλεις και η ανέγερση προκατασκευασμένων σπιτιών. Το συνολικό κόστος για μια τέτοια επιλογή αγγίζει τις 180.000 ευρώ, ενώ η αγορά σπιτιού μέσα στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, ξεπερνά κατά πολύ τις 300.000 ευρώ. Και το κόστος κατασκευής είναι για να χτίσει ένα προκάτ γύρω στα 1.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή 120.000 συν 60 το οικόπεδο μας κάνει 180.000. Ενώ για να αγοράσει κάποιος ένα διαμέρισμα των 100 τετραγωνικών αυτή τη στιγμή, τα χρήματα που θα πρέπει να δαπανίσει είναι από 350.000 και πάνω, γιατί τα διαμερίσματα τα καινούργια πουλούνται από 3.500 ευρώ το τετραγωνικό και πάνω.